Έχουμε κοντά μας τον γραμματέα του Συλλόγου Λογιστών Πάτρας, τον κύριο Δημήτρη Μπόκαρη. Καλησπέρα κύριε Μπόκαρη. Καλησπέρα. Έχουμε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και μιλάμε για τα μπλοκάκια και πότε απαλλάσσονται από τις εισφορές. Τι νέα δεδομένα έχουμε και τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη νέα χρονιά που έχουμε πάρα πολλές αλλαγές, αλλά συγκεκριμένα για τα μπλοκάκια θα θέλω να μας πείτε. Με το ασφαλιστικό γενικά υπάρχουν πολλά διευκρίνηστα πράγματα που δεν έχουν έρθει οι διευκρινιστικές εντολές ακόμα. Υπάρχει μόνο η θεωρία. Και επειδή οι μπλοκάκιδες αυτή τη στιγμή τρέχουν στις εφορίες προκειμένου να κάνουν διακοπή εργασιών για να μην χρεωθούν με το καινούργιο ασφαλιστικό, ήρθε στη θεωρία, όχι διευκρινιστική ακόμα, ήρθε στη θεωρία μία διαταγή όπου όσοι έχουν μπλοκ και είναι και ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, αλλά δεν έχουν κόψει καμία απόδειξη, δεν υπόκειται σε ΟΑΕ. Εάν κόψουν έστω και μία απόδειξη ενός ευρώ, παραδείγματος χάρη, δυστυχώς τότε θα πληρώνουν και ασφαλιστικές εισφορές. Οπότε μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε για να μην πέσουμε σε αυτό κάποια πρέπει παγίδα, να το γνωρίζουμε. Γιατί έχουμε βέβαια, πολλές παγίδες φέτος, κύριε Μπόκαρη. Έχουμε πάρα πολλές παγίδες. Υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα αδιευκρίνηστα όσον αφορά το ασφαλιστικό. Περιμένουμε μέχρι τις 15-20 του μηνός να έρθουν οι διευκρινιστικές, γιατί μέσα στο Φλεβάρι θα πρέπει να πληρώσουμε και τον πρώτο μήνα του ΤΕΒΕ με το καινούργιο ασφαλιστικό. Υπάρχουν πολλά διευκρίνηστα πράγματα ακόμα στο ασφαλιστικό και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα ισχύσει τελικά. Μάλιστα. Κύριε Μπόκαρε. Και θέλω να κάνω και μία διευκρίνηση όσον αφορά για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ανωνύμων εταιριών. Ναι. Το οποίο είναι άσχετο με τα μπλοκάκια. Όσοι είναι μέλη σε ανώνυμες εταιρείες διοικητικών συμβουλίων και αμείβονται, θα υπόκειται και αυτοί στην ασφάλιση του ΟΑΕ. Εάν είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων και δεν αμείβονται, τότε δεν υπόκειται στην ασφάλιση. Αυτό έχει διευκρινιστεί, έχει ξεκαθαριστεί βάσει του άρθρου 38 του ασφαλιστικού νόμου, οπότε δεν συντρέχει λόγος να ανησυχούν όσοι είναι μέλη και δεν αμείβονται. Κύριε Μπόκαρη, να σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης.